Αβάνα και έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους εδώ για να γίνουμε χρηστικοί για εσάς και να απαντήσουμε στα πολλά ερωτήματα που έχετε ήδη αρχίσει να στέλνετε. Ξέρεις γιατί ήταν μόνο ο Μίκη, δεν υπήρχε Ντόναλντ, Γκούφι, Ντέζι? Όχι, δεν ξέρω. Γιατί είναι άνεργοι. Έλληνες δεν είναι. Λοιπόν, καλωσορίζοντας τον Αντώνη Μουζάκη, φοροτεχνικό. Αυτό σαρκαζόμαστε, χρειάζεται και αυτό καμία φορά. Τον κύριο Τρίφωνα Αλεξιάδη, αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Εφοριακών Υπαλλήλων. Πολλά καλησπέρα τα ερωτήματα και για εσάς. Να βεβαιώσουμε ότι η καταιγίδα φόρων και ταλαιπωρίας τα έχουμε και γι' αυτό θέλουμε να βοηθήσουμε. Ακριβώς. Και αυτό θα κάνουμε αμέσως τώρα. Καλωσορίζοντας και τον κύριο Γιάννη Σοπασί, εργατολόγο. Για να δούμε, κύριε Σοπασί, καλό σας απόγευμα. Τι θα γίνει και με τους συνταξιούχους που δεν έχουν τις βεβαιώσεις από τα ασφαλιστικά τους ταμεία, πότε θα τα πάρουν και τι επιπτώσεις? Σε λίγο. Όμως, καλωσορίζοντας τον Προκόπη. Και δεν έχουν τις βεβαιώσεις, κυρία Αντωνοπούλου, και υπάρχει και ένα θέμα με τα επικουρικά. Ωραία, τα θα τα δούμε. Τα επικουρικά πολλά δεν έχουν τη δυνατότητα. Θα μας τα πείτε όλα σε λίγο. Να καλωσορίσω κοντά μας και τον Προκόπη Χατζηνικολάου, οικονομικό συντάκτη από την εφημερίδα Καθημερινή. Και να ξεκινήσουμε. Προκόπη, με εσένα, έχεις κάποιες πληροφορίες νεότερες σχετικά με τα θέματα αυτά που αφορούν τους πολίτες? Όχι, είμαστε ακόμα σε αναμονή με να βγουν οι τελευταίες διευκρινιστικές εγκύκλοι και ειδικά το πώς θα δηλωθούν οι τόκοι των καταθέσεων και αν θα καταφέρει το Υπουργείο Οικονομικών να πάρει τα στοιχεία ηλεκτρονικά από τις τράπεζες. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι... Οι τράπεζες αντιδρούν. Όχι, είναι μεγάλος ο όγκος των δεδομένων αυτή τη στιγμή. Ορισμένοι πολίτες έχουν πάει στις τράπεζες, έχουν πάρει τα δικαιολογητικά, τη βεβαίωση αποδοχών για τους τόκους. Ωστόσο, οι περισσότεροι δεν έχουν πάει. Οι μεγάλες τράπεζες μπορούν να στείλουν τα στοιχεία στο Υπουργείο Οικονομικών και θα τα στείλουν. Κάποιες μικρότερες τράπεζες ίσως είναι λίγο δύσκολο να τα στείλουν, αλλά θα γίνει προσπάθεια ακόμα και για αυτές. Σε αυτή την περίπτωση, οι φορολογούμενοι δεν θα χρειαστούν να συμπληρώσουν τον σχετικό κωδικό. Mm-hmm. Θα συμπληρωθεί κατευθείαν από το Υπουργείο Οικονομικών, από τη Γενική Γραμματεία. Άρα, πάντως έχει ξεκαθαρίσει ότι μιλάμε για ποσό τόκων κάτω από 250 ευρώ. Πάνω από 250. Πάνω από 250 ευρώ, ναι, αν είναι κάτω, τέλος πάντων δεν έχει υποχρέωση κανείς. Αν είναι κάτω, το αφήνει κενό. Τι κάνει, Αντώνη Μοζέα? Δεν θα συμπληρώσει. Δεν θα συμπληρώσει τίποτα. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, Προκόπη. Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είπαμε ότι δεν θα χρειαστεί να συμπληρώσει κανένας τους κωδικούς αυτούς, εκτός και αν αμφισβητήσει τους κωδικούς το ποσό που έχει βάλει το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών παίρνει αφημί, βλέπει κωδικούς, βλέπει μάλλον ποσά τόκων, τα αθροίζει και τα βάζει. Εάν κάποιος αμφισβητήσει, θα πρέπει να πάει να κάνει συμπληρωματική δήλωση, αφού πάει πρώτα στις τράπεζες να ζητήσει τις σχετικές βεβαιώσεις. Ούτε κάποιος, Προκόπη, θα πρέπει να ζητήσει τη βεβαίωση στις τράπεζες ότι οι τόκοι του είναι κάτω από 250. Πολλοί πάνε και ζητάνε και ας έχουν κάτω από 250, δεν χρειάζεται να πάνε όμως. Δεν χρειάζεται. Μάλιστα. Λοιπόν, Αντώνη, το θέμα ποιο είναι? Ότι το 250 είναι αθροιστικά λαμβανόμενο. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να προέρχεται από 1, 2, 3, 5, 10 τράπεζες. Άρα λοιπόν δεν ξέρει ο καθένας αν αθροιστικά λαμβανόμενοι τόκοι ξεπερνούν ή όχι τα 250. Ξέρει περίπου το ποσό που έχει στο λογαριασμό του όμως. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε παρακάτω, γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα. Θέλω με τη βοήθεια όλων σας να τα απαντήσουμε. Λοιπόν, ο καθένας με τη δική του ειδικότητα. Θέλω να δηλώσω, Αντώνη Μουζάκη, προστατευόμενα μέλη. Ποιον πίνακα συμπληρώνω? Τον τελευταίο πίνακα της φορολογικής δήλωσης, στην τέταρτη σελίδα, όπου γράφουμε τα στοιχεία του παιδιού, τον αριθμό φορολογικού μητρώου και τον ΑΜΚΑ. Mm-hmm. Έχω αλλάξει κύρια κατοικία μέσα στο 2012. Πώς το δηλώνω αυτό? Στον πίνακα της τρίτης σελίδας, στον πίνακα 5.1, αναγράφουμε την νέα κατοικία, το σύστημα από μόνο του σου δίνει τη δυνατότητα να μπεις και να επιλέξεις από αυτές που σου προτείνει ποια είναι η κυρία σου κατοικία. Πώς θα συμπληρώσω τη δήλωσή μου όταν είμαι φιλοξενούμενος? Στην τελευταία σελίδα, στον κωδικό 801, αν δεν απατώμε, ή 811, δεν είμαι σίγουρος, δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω, γράφεις το αφημί του φιλοξενούμενου για να δείξει τη φιλοξενία σου. Mm-hmm. Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τετραγωνικά από γονέα σε παιδί και αντίστροφα? Εδώ τώρα προσέξτε, το ε2 θα πρέπει να συμπληρώσει ο γονιός σε κάθε περίπτωση για να δηλώσει τη δωρεάν παραχώρηση και το παιδί θα δηλώσει στον πίνακα 5.1 mm-hmm. την κατοικία αυτή για να υπολογιστούν τα τεκμήρια. Τώρα, πώς θα καταχωρήσω ένα νέο ακίνητο? Πάλι με την ίδια διαδικασία, στον πίνακα 5.1 προτείνονται ακίνητα. Αν δεν τον καλύπτει το ακίνητο που βγάζει ο πίνακας, πηγαίνει και κάνει εισαγωγή νέου ακινήτου και καταχωρεί το νέο του ακίνητο. Λοιπόν, κύριε Αλεξιάδη, έχουμε άλλες πολλές ερωτήσεις να απαντήσουμε. Θέλω πριν από αυτό όμως να πω, επειδή και ο κόσμος ενδεχομένως με όλα αυτά τα δεδομένα να μην προλαβαίνει να τα αφομοιώσει όλα, από την άλλη να μην έχει και τα χρήματα να πάει σε ένα λογιστή. Εσείς λοιπόν έχετε εκδώσει αυτή την επιστημονική έκδοση. Φορολογική επιθεώρηση, ναι. Οδηγός συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων 2013. Η Ομοσπονδία εκδίδει το περιοδικό Φορολογική Επιθεώρηση και όπως κάθε χρόνο και για φέτος έχουμε εκδώσει ένα αναλυτικό βιβλίο με όλες τις οδηγίες που απευθύνεται σε όλους, επαγγελματίες, λογιστές, πολίτες, στη συμβολική τιμή των 6 ευρώ για να κάνουμε και διαφήμιση, μια και βρήκαμε τρόπο.
για να βοηθήσουμε τους πολίτες που δεν έχουν δυνατότητα να μπουν στο διαδίκτυο ή να κάνουν κάποιες άλλες ενέργειες. Θέλω πάντως να παρατηρήσω σε σχέση με τα πολύ σωστά που ακουστήκα πριν ότι πάρα πολλά από αυτά που λέμε είναι άλλο πράγμα να τα εξαγγέλουμε και άλλο πράγμα στην πράξη. Για παράδειγμα, το θέμα των τόκων. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, το Υπουργείο Οικονομικών δεν διαθέτει τα δεδομένα και αν μπει κάποιος στην πληρώση αυτή τη στιγμή τη δήλωσή του, δεν υπάρχουν τα δεδομένα αυτά. Και θέλουμε την ευκαιρία αυτής της παρουσίασης να πω ότι καλό είναι οι πολίτες φέτος να μην αφήσουν την υποβολή της δήλωσης τις τελευταίες μέρες, γιατί φέτος έχουμε το πρόβλημα ότι ορισμένα στοιχεία είναι ηλεκτρονικά και δεν ξέρουμε πώς θα τα δεχτεί το σύστημα, αλλά και για πρώτη φορά φέτος παραλαμβάνουμε τόσο μεγάλο αριθμό φορολογικών δηλώσεων ηλεκτρονικά. Παίρνουμε περίπου 5,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν περίπου μισά-μισά, αλλά φέτος θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό, γιατί θα υποβάλουν και άλλη κατηγορία φορολογουμένων φορολογικές δηλώσεις. Άρα να μην αφήσουν τελευταίες μέρες, γιατί πιθανά να έχουμε προβλήματα. Και ήδη, Προκόπη, έχουμε ήδη προβλήματα με το σύστημα. Μπλόκαρε και χτες. Έχει κλείσει, αν δεν κάνω λάθος, για αναβάθμιση και σίγουρα δεν έχουν πάει όλοι. Δεν τρέξαμε και όλοι να κάνουμε χτες σήμερα τις φορολογικές μας δηλώσεις. Κάθε χρόνο παρουσιάζονται μικροπροβλήματα. Στην αρχή πάντα έχουμε μικροπροβλήματα. Δηλαδή αυτό δεν είναι καινούργιο. Ναι, αλλά είναι η πρώτη φορά που τόσος μεγάλος όγκος του πληθυσμού θα κάνει. Όλοι δηλαδή θα κάνουμε ηλεκτρονικά τις φορολογικές δηλώσεις. Ωραία, ας ελπίσουμε αυτό που λέει ο κύριος Αλεξιάδης, να αντέξει το σύστημα, να μην πέσουμε όλοι την ίδια μέρα μαζί και να ξεκινήσουμε, αφού βγουν και οι τελευταίες διευκρινιστικές εγκύκλοι, να ξεκινήσουμε να υποβάλουμε τη δήλωσή μας. Αυτό που πρέπει όμως να πούμε είναι ότι κάποιοι κωδικοί είναι υποχρεωτικοί, που πρέπει να συμπληρωθούν υποχρεωτικά. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνουν οι δηλώσεις δεκτές. Όπως είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό για το χαράτσι, επειδή θα περάσει στην ουσία. Θα φύγει από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και πρέπει να υπάρχει, όχι, να γνωρίζουν τέλος πάντων ποιος έχει ιδιοκτησία. Ναι, αυτός είναι ο κύριος λόγος, αλλά και για να βρούμε περίπου τους 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν πλήρωσαν το 2011 το ειδικό τέλος ακινήτων. Είναι ο μοναδικός τρόπος προς το παρόν το Υπουργείο Οικονομικών να τους βρει και να πληρώσουν. Ξέφυγαν δηλαδή πέρσι, τώρα Αντώνη Μουζάκη με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα γίνει δεκτή η δήλωση. Ναι, θα μπορεί να κάνει λοιπόν τους σχετισμούς για το, αυτό που ανέφερε ο Προκόπης. Πράγματι είναι υποχρεωτικό, γιατί αλλιώς δεν προχωράει το σύστημα. Πολλοί ρωτούν, έχω κάνει λέει διακοπή του ρεύματος. Τι γίνεται, πρέπει να ανατρέξει σε προηγούμενο λογαριασμό να βρει τον αριθμό παροχής, αφού το ακίνητο έχει ηλεκτροδοτηθεί έστω και στο παρελθόν. Για εκείνους βεβαίως που δεν ηλεκτροδοτήθηκε ποτέ το ακίνητο, τι κάνουν, εκεί πηγαίνουν και συμπληρώνουν 9 διαβάζουν 9 φορές το 9. Έτσι, για να προχωρήσει το σύστημα διαφορετικά δεν μπορεί να προχωρήσει. Μάλιστα. Αναφορικά με τις διακοπές στο τάξης, είναι προγραμματισμένες αυτές οι διακοπές κάποια συγκεκριμένα απογεύματα. Για να κάνουν αναβαθμίσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σοπασί, για να έρθουμε σε εσάς, καθώς για πρώτη φορά φέτος και οι συνταξιούχοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν ηλεκτρονικά τη φορολογική τους δήλωση. Παρ' όλα αυτά όμως, μεγάλος αριθμός των συνταξιούχων δεν έχουν ακόμα τις βεβαιώσεις από τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Πότε θα τις λάβουν αυτές, έχουμε κάποια ενημέρωση? Έτσι έχουν τα πράγματα. Πιστεύω να είναι έτοιμα σε τουλάχιστον 15 μέρες και μέχρι το τέλος Ιουνίου τουλάχιστον να μπορέσουν να καταθέσουν τις φορολογικές δηλώσεις. Σε κάθε περίπτωση, έλεγα και στην προηγούμενη παρέμβασή μου ότι θα υπάρξουν πολλά προβλήματα με τα επικουρικά ταμεία, τα οποία πολλά δεν έχουν δυνατότητα να ηλεκτρονικά να δώσουν στοιχεία. Θα πρέπει με αλληλογραφία, και αυτό είναι ένα θέμα, να δοθεί αυτή η απάντηση μέχρι το τέλος ή τουλάχιστον 15-20 Ιουνίου και έτσι να μην υπάρξουν προβλήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση εδώ και στον κύριο Μουζάκη και στον κύριο Αλεξιάδη. Πριν από την ερώτηση, κύριε Σοπασί, πριν από την ερώτηση, να ρωτήσω κάτι. Όλους τους καλεσμένους, να πάω στον Προκόπη με αφορμή αυτό που μας λέει ο κύριος Σοπασί. Είναι δυνατόν να μην έχουν δοθεί βεβαιώσεις στους συνταξιούχους, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η καταβολή, η διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων? Η γραφειοκρατία, συγγνώμη, στην Ελλάδα είναι συνηθισμένη. Και εντάξει, σε αυτό δεν φταίει το Υπουργείο Οικονομικών. Μπορεί να φταίνε τα ταμεία. Αλλά όπως το Υπουργείο Οικονομικών καθυστερεί, όπως εμείς, όπως οι συνταξιούχοι καθυστερούν να πάνε να πάρουν τους κλειδάριθμους, ενώ θα μπορούσαν να τους έχουν από πέρσι, για παράδειγμα, όλοι καθυστερούν. Εντάξει, είναι λογικό αυτή τη στιγμή. Καλό θα ήταν να έχουμε. Υπάρχει και ένα πρόβλημα. Δεν υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των προγραμμάτων των ασφαλιστικών ταμείων και το σύστημα δίαστη του Υπουργείου Οικονομικών. Και θα πρέπει αυτή η συμβατότητα να βρεθεί και να λυθεί για να μπορέσουν να δώσουν τα στοιχεία, δηλαδή να δώσουν το ποσό της σύνταξης. Και εδώ θέλω να προσθέσω ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι παίρνουν και αναδρομικά, δηλαδή επειδή υπάρχουν καθυστερήσεις στην πληρωμή των συντάξεων 2 και 3 χρόνια σε πολλές περιπτώσεις,
θα δοθούν και αναδρομικά και ενδεχόμενα να έχουμε προβλήματα, γιατί με τα αναδρομικά θα πρέπει να γίνει ανάλυση, γιατί αναφέρονται, κύριε Αλεξιάδη, σε προγενέστερα έτη και εδώ θα έχουμε θέματα. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Πρώτον, ότι είμαστε άνθρωποι της τελευταίας στιγμής είναι γεγονός. Ένα. Δεύτερον, όλοι οι εκαθαριστές μισθοδοσίας, άρα και τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι υποχρεωμένα να δίδουν βεβαιώσεις κατά τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος και μάλιστα μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Όπως και οι τράπεζες για τους φόρους που έχουν παρακρατήσει και τους στόχους που έχει λάβει ο καθένας εξ ημών. Αναφορικά με τα αναδρομικά που λέει ο φίλος μου Γιάννης από τη Θεσσαλονίκη, εδώ πράγματι σημαίνει το εξής. Έχουμε καταρχήν να πούμε δύο δυνατότητες. Ναι. Ή πηγαίνεις και κάνεις συμπληρωματική δήλωση και φορολογείται η αποδοχή αυτή, η αναδρομική, στο έτος το οποίο ανάγεται. Ή έχεις δεύτερη δυνατότητα να φορολογηθεί στο έτος το οποίο την έλαβες, μειωμένη κατά 20%. Λοιπόν, μάλιστα. Για πάμε να προσπαθήσουμε. Κάτι θες να πεις, Κωνσταντίνε, σύντομα. Αναρωτιέμαι αν, κύριε Αλεξιάδη, υπάρχει αυτή έχουμε τη στιγμή το ερωτήσεις. Προσωπικό, ναι. Μία ναι, από ναι, ναι. αυτές, ούτως ώστε να διαχειριστεί όλους τους ανθρώπους που θα έχουν όλες αυτές τις απορίες. Δεν υπάρχει δυστυχώς το προσωπικό και αντί στο Υπουργείο Οικονομικών να ανακαλύψουμε την Αμερική και να μιμηθούμε τι κάνουν σε άλλες χώρες. Ναι. Δηλαδή, πολύ απλά, αντί να στείλουμε ταχυδρομικά στους συνταξιούχους με συστημένη επιστολή το κλειδάρι ρυθμό τους, κάνουμε μια ολόκληρη ιστορία για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεύτερον, αντί το Υπουργείο Οικονομικών να ξεκινήσει όπως ορίζει ο νόμος. Ο νόμος λέει οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται από 1 Φεβρουαρίου μέχρι 36. Το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών παρανομεί. Και η υποβολή φορολογικών δηλώσεων ξεκίνησε 25-26 Μαΐου. Πάμε να προσπαθήσουμε, Αντώνη Μουζάκη, να έχουμε ερωτήματα και στο Twitter. Λοιπόν, ο Σταύρος μας ρωτάει: τα παιδιά μου είναι φοιτητές άνω των 18. Ο ένας εκ των δύο κάνει μεταπτυχιακό. Υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης? Όσοι είναι πάνω από 18, γενικός κανόνας. Όλοι οι φορολογούμενοι Έλληνες πολίτες και όχι μόνο, οι οποίοι είναι πάνω από 18 ετών, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φορολογική δήλωση εκτός από αυτούς που είναι προστατευόμενα μέλη. Άρα λοιπόν, τα παιδιά του κυρίου, αν είναι προστατευόμενα μέλη. Δεν χρειάζεται. Δεν κάνουν φορολογική δήλωση. Λοιπόν, απλά και κοινή φορολογική δήλωση με τη σύζυγο. Η σύζυγος πρέπει να πάρει κλειδάριθμο. Όχι, η δήλωση υποβάλλεται από τον σύζυγο, είναι πατριαρχικό το σύστημα. Αρκεί λοιπόν ο κλειδάριθμος για τον ένα. Λοιπόν, η σύζυγος μπορεί να υποβάλει για τον σύζυγο. Όχι. Όχι, είναι πατριαρχικό το σύστημα. Πότε υποβάλλει ο καθένας με δικούς του κλειδάριθμους, όταν ας πούμε ασκεί επιτίδευμα και ο καθένας έχει τους δικούς του κωδικούς. Λοιπόν, τελικά τι ισχύει, μας ρωτάνε για τα αγροτεμάχια. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Αναφορικά με τι θα φορολογηθούν. Με την φορολόγηση. Δεν ξέρουμε Αύριο έχει σύσκεψη στο Υπουργείο Οικονομικών. Πρέπει να είναι μία από τις τελευταίες σκέψεις που θα γίνει, που θα είναι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, προκειμένου να δούνε πώς θα φορολογηθούν τα αγροτεμάχια. Επαναλαμβάνω σε όλους τους τόνους ότι οι ενεργοί αγρότες δεν πρόκειται να υποστούν αυτή τη φορολόγηση. Με κάποιο τρόπο μαγικό δεν έχουμε καταλάβει όμως. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί να μπορεί να μειωθεί ίσως. Κάτι για τους τόκους καταθέσεων θέλω να ρωτήσω. Ναι, κύριε Σοπασί. Υπάρχει ένα θέμα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν έχουμε περάσει τους τόκους για τα αγροτεμάχια, κύριε Αλεξιάδη. Για να μην χαλαρώνουν και οι φορολογούμενοι και νομίζουν ότι θα πληρώσουν φόρο, για να θυμίζουμε τις υποχρεώσεις, δυστυχώς το επόμενο διάστημα θα έρθει στους πολίτες, σε όλους μας, ο φόρος ακίνητης περιουσίας, το ΦΑΠ του 2011, του 2012 και του 2013. Η συζήτηση για τα αγροτεμάχια είναι για το τι θα γίνει με μια μελλοντική φορολογική επιβάρηση. Δηλαδή, οι φόροι για τα ακίνητα που περιμένουμε το επόμενο διάστημα είναι τρεις και είναι και τα χαράτσια. Περιμένουμε το φόρο εισοδήματος, περιμένουμε το χαράτσι, το νούμερο 2. Και περιμένουμε. Μήπως μου ξεφεύγει κανένα, κύριε Μουζάκη. 11, 12, 13. Το οποίο, να πω και τη λεπτομέρεια, ενώ ο προηγούμενος φόρος ακίνητης περιουσίας είχε αφορολόγητο 400.000 το άτομο, ο φόρος αυτός που θα έρθει τώρα έχει αφορολόγητο 200.000 το άτομο. Που σημαίνει θα έχουμε περισσότερους φορολογούμενους. Όχι, δεν είναι έτσι, κύριε Αλεξιάδη, συγγνώμη. Καταργείται όμως το χαράτσι. Έτσι δεν είναι. Θα καταργηθεί το χαράτσι. Δεν μιλάει για τον ενιαίο φόρο, λέει για αυτόν του 11 και του 12 που δεν θα έχει καταργηθεί. Θα καταργηθεί το χαράτσι. Α, με συγχωρείτε. Κύριε Σοπασί, κάτι θέλετε να ρωτήσετε πριν. Εάν σε ένα βιβλιάριο καταθέσεων υπάρχουν 4 ονόματα και από αυτά τα 2 είναι παιδιά, αλλά είναι άνεργα. Υπάρχει όμως το όνομά τους και διαθέτουν αυτοκίνητο. Αυτά τα παιδιά θα φορολογηθούν και θα πρέπει να εμφανίσουν τόκους. Λοιπόν, ήθιστε να κατά το φορολογικό, στα θέματα φορολογίας, να πηγαίνουμε και να επιμερίζουμε τους τόκους σε όλους τους συνδικαιούχους. Χωρίς αυτό να προκύπτει απορριτή φορολογική διάταξη. Λοιπόν, για άρα να λοιπόν και είπε ο κύριος Γενικός προχθές και ορθώς κατά την άποψή μου, ότι θα μπορεί να τους δηλώνει ένας στους τόκους αυτός που πραγματικά είναι ο κύριος του λογαριασμού. Λοιπόν, φορολογείται η διατροφή, μας ρωτούν. Η διατροφή φορολογείται για αυτόν που τη λαμβάνει, είναι έξοδο για αυτόν που τη δίνει. Μιλάμε όμως μόνο για τη διατροφή από σύζυγο σε σύζυγο και όχι στα παιδιά. Σε ποιο πίνακα το Ε1 θα δηλώσω την αποζημίωση απόλυσης?
Εδώ πολύ μεγάλη προσοχή. Όχι στον κώδικο 659-660, στον 657-658, γιατί αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη στην ειδική σφορά αλληλεγγύης. Σε ποιο πίνακα της... επίσης και το εφάπαξ και τα αναπηρικά δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της σφοράς αλληλεγγύης. Σωστά, άψογα. Έτσι. Λοιπόν, ο γιος μου συμπλήρωσε 18 έτη, πρέπει να αποκτήσει δικό του αφημί, είναι και προστατευόμενο μέλος. Φυσικά, σε κάθε περίπτωση όλοι οι 18 έτη πρέπει να έχουν αφημί. Δεν το συζητάμε. Ανεξαρτήτως φορολογικής δήλωσης. Αν είναι προστατευόμενο ή όχι μέλη. Ποιος είναι ο αριθμός παροχής ρεύματος? Είπαμε ότι αν δεν το βρούμε και δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί ποτέ, βάζουμε 9 νιάρια για να προχωρήσει το σύστημα. Είναι προφανώς η επόμενη ερώτηση. Το ακίνητό μου δεν ηλεκτροδοτείται μετά από αίτηση διακοπής που είχα καταθέσει στη ΔΕΗ και επομένως δεν έχω αριθμό. Είπαμε παροχής. Να ψάξει να βρει τον προηγούμενο λογαριασμό. Κάποια στιγμή είχε το λογαριασμό να βρει και να βάλει τον αριθμό παροχής. Το αυτοκίνητο μου παρέμεινε σε ακινησία το 2012. Πρέπει να διαγράψω από την κατάσταση των αυτοκινήτων που μου εμφανίζεται. Έχει επιλογή τόσο για διαγραφή όσο και για ακινησία για πρώτη φορά. Λοιπόν, τώρα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε και σε άλλες ερωτήσεις. Κύριε Αλεξιάδη, τι θα κάνετε στις εφορίες με τους συνταξιούχους, τους ανθρώπους που δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν έναν υπολογιστή και να κάνουν τη φορολογική δήλωση? Θα εξυπηρετήσουν τα ΚΕΠ? Θα προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε, αλλά οι διαδικασίες στις εφορίες είναι συγκεκριμένες. Και έχει εξαγγελθεί ότι θα δοθεί δυνατότητα μέσω το ΚΕΠ. Θέλουμε να δούμε πώς θα εφαρμοστεί αυτό. Στους συνταξιούχους, καθώς και σε όλους τους φορολογούμενους, τους λέμε το πολύ απλό. Κάντε υπομονή και μην δείτε τον εφοριακό που είναι απέναντί σας σαν την πηγή του προβλήματος. Ο εφοριακός υλοποιεί κάποιους νόμους. Δεν φτιάχνουμε εμείς τους νόμους και αυτή την περίοδο θα χρειαστεί οι πολίτες να έχουν μεγάλη υπομονή για αυτά τα ζητήματα. Διότι δεν υπάρχει υποκειμενική κρίση. Δηλαδή, όταν έρχεται για να κάνει κάποιος μια δουλειά στην εφορία, ο εφοριακός είναι σε έναν υπολογιστή και συμπληρώνει μια ηλεκτρονική φόρμα. Αν δεν συμπληρωθούν τα σωστά στοιχεία, δεν είναι θέμα να πάρω ή να μην πάρω κάποιο χαρτί. Άρα, υπομονή σε όλους και το ξαναλέω, όχι τελευταία στιγμή. Επειδή έχουμε πει σίγουρα ότι συμφωνούμε στο μέτρο αυτό, θα ελαφρυνθούν οι εφορίες από την διαδικασία αυτή που θα πάμε πλέον όλοι μέσω ίντερνετ για να βλέπουμε και τα θετικά, να μην κρινιάζουμε μόνο στις εφορίες. Πολύ σωστά, και εμείς δεν μηδενίζουμε τα πράγματα. Γίνονται βήματα στη λεγόμενη ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Γίνονται βήματα σε αυτό και πρέπει να γίνονται βήματα. Ναι. Ενώ όμως αυτά τα βήματα θα έπρεπε να γίνονται μέσα από διάλογο και με μια στοιχειώδη οργάνωση για να μην έχουμε αυτά που έχουμε. Δυστυχώς, διώχνουμε τον κόσμο από τις ΔΟΗ για τις φορολογικές δηλώσεις, αλλά ξαναστέλνουμε τον κόσμο στις ΔΟΗ για το χαράτσι, για παράδειγμα. Άρα θα έπρεπε είναι σε, πολλά, άλλη, δηλαδή, λέτε. Σε πολλά πράγματα ελαφρύνονται οι ΔΟΗ από κάποιες δουλειές, αλλά επιβαρύνονται με άλλες. Δηλαδή από αυτούς που έχουν θέματα απαλλαγής από το χαράτσι, που σε κάποιες περιπτώσεις να πάνε στις ΔΟΗ. Λοιπόν, Αντώνη Μουζάκη, όσο προλαβαίνουμε για το χρόνο που έχουμε, μπορώ να υποβάλω τροποποιητική δήλωση μέσω ίντερνετ, φόρου εισοδήματος? Όχι, υποχρεωτικά στη ΔΟΗ. Στη ΔΟΗ. Να μια περίπτωση. Πότε δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου στην εκαθάριση? Όταν έχουμε μόνο μισθωτές υπηρεσίες. Αν υπάρχουν και άλλα εισοδήματα από άλλες πηγές, υπάρχει προκαταβολή. Βέβαια, αφαιρούμε τους παρακρατούμενους φόρους σε αυτή την περίπτωση. Πώς υπολογίζεται η προκαταβολή φόρου? Αυτό που είπα, αφαιρούμε τους παρακρατούμενους φόρους, αν υπάρχουν τέτοιοι, αφού υπάρχουν εισοδήματα εκτός μισθωτών υπηρεσιών, ελευθέριο επάγγελμα κλπ. Και ο τρόπος υπολογισμού είναι η προκαταβολή είναι σε ποσοστό 55%. Γιατί δεν έχω λάβει προεκτυπωμένο έντυπο δήλωση φορολογίας εισοδήματος και με αυτό κλείσαμε? Δεν υπάρχει τέλος έντυπο, δεν ξανάρχεται αφού ηλεκτρονική υποβολή. Να το ξεχάσουμε. Να πούμε για τους εφορίες ότι πράγματι γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα, βλέπω ουρές, αλλά καταλαβαίνει πλέον και ο κόσμος και οι εφοριακοί. Και είναι μεγάλο γεγονός η αλληλεγγύη που υπάρχει, έτσι, και με χαροποιεί ιδιαίτερως. Αν ήμασταν τηλεπαιχνίδι, θα είχες την άξη την μπάνκα στον αέρα, το καταλαβαίνεις. Ερώτηση, μπαμ, τη δίνει, μπαμ, φεύγει. Αντώνη, αυτό εδώ είναι τρομερό, έτσι. Πολύ, πολύ χρήσιμο. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού το γράφουν εφοριακοί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αλεξιάδη, Προκόπη Χατζηνικολάου και κύριε Σοπασί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι κοντά σας.